Έχουμε μαζί μας τον Γενικό Γραμματέα του ΣΕΟΚ, τον κύριο Παναγιώτη Σαντρώνη. Καλησπέρα κύριε Γενικέ, τι κάνετε? Καλά εσείς, καλημέρα. Καλημέρα. Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα να συζητάμε το τι μέλη γενέστε. Το βασικό μας πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι να ξεπεράσουμε την κρίση του κορονοϊού. Πιστεύω ότι βαδίζουμε καλά και δεν θα ήθελα να προδικάσω το οποιοδήποτε. Όλα θα εξαρτηθούν το πότε θα ξεπεράσουμε αυτό το μεγάλο κίνδυνο που μας απειλεί όλους. Την επιδημία αυτή, βέβαια. Το να κάνουμε... Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε όνειρα και προβλέψεις για τίποτα. Εάν δεν ξεπεράσουμε αυτό, που ευτυχώς από ό,τι φαίνεται πάμε καλά και που θα πρέπει να είμαστε συνεπείς και να μην γυρίζουμε από εδώ και από εκεί, για να μπορέσουμε να φτάσουμε κάποια στιγμή που να έχουμε όλη τη δυνατότητα να δούμε τι μέλη γενέστε και με τα πρωταθλήματά μας και γενικά τι μέλη γενέστε στη χώρα μας. Τη ζωή μας γενικά, έχετε δίκιο σε αυτό, όντως, έτσι είναι. Τη ζωή μας, το πρωταρχικό είναι αυτό. Εντάξει, υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε, σενάρια μπορεί να ετοιμάζουμε, αλλά όλα εξαρτώνται πότε θα ξεπεράσουμε αυτό το κίνδυνο. Έχω την εντύπωση, κύριε Γενικό, ότι αυτό δεν θα είναι σύντομο, κακά τα ψέματα. Οπότε... Κακά τα ψέματα γι' αυτό ακριβώς, το να κάνουμε τώρα προβλέψεις, να κάνουμε το να κάνουμε... Καταρχάς δεν είμαστε ειδικοί, έτσι. Το βασικότερο, γιατί ο πρωταρχικός μας στόχος είναι να ξεπεράσουμε αυτό το κίνδυνο που απειλεί τους πάντες. Όταν θα το ξεπεράσουμε και οι ειδικοί είναι αυτοί που θα μας πούνε πότε, τότε θα είμαστε έτοιμοι να δούμε και εμείς τι θα κάνουμε με τα πρωταθλήματά μας, τι θα κάνουμε γενικά με τον αθλητισμό. Γνωρίζοντας όμως τη φιλοσοφία τέλος... και τις διοίκησεις της ομοσπονδίας. Γνωρίζοντας λέω την φιλοσοφία σας και τις διοίκησεις ΣΕΟΚ γενικότερα, έχω την εντύπωση ότι στο πρώτο μέρος της σκέψης σας είναι να συνεχιστούν τα πρωταθλήματα, να παιχτεί δηλαδή μπάσκετ, να τελειώσουν στα παρκέ οι διοργανώσεις. Εξαρτάται. Εάν τελειώσει νωρίς αυτή η πανδημία και έχουμε τον χρόνο, θα το κάνουμε. Γιατί να μην το κάνουμε? Το θέμα είναι όμως, δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Μην ξεχνάτε ότι μετά το τέλος όλο αυτό θα είναι μια νέα ημέρα. Πραγματικά. Γενικά σε όλα μας τα πράγματα. Αυτό κάπου μας φοβίζει, η αλήθεια είναι. Κοιτάξτε, δεν είναι το θέμα το να μας φοβίζουν όλους, μας φοβίζουν όλοι στην αυτή, αλλά πρέπει να είμαστε και λίγο ρεαλιστές και να κάτσουμε να δούμε τι θα κάνουμε και πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Μέσα στα πλαίσια της λογικής και όχι των μεγάλων λόγων και τα υπόλοιπα που συνήθως εμείς οι Έλληνες το έχουμε. Λέτε μήπως από τη δύσκολη στιγμή βγει κάτι καλό τελικά? Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που θέλω να το πω, που πιστεύω δηλαδή ότι είναι μια ευκαιρία να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε νέες πιο στέρεες βάσεις και που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να εφαρμόζονται οι νόμοι. Σωστό. Και καταλαβαίνετε γιατί το λέω αυτό. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού δεν είναι αυτή που θα εφαρμόσει τους νόμους. Το έχουμε διαπιστώσει στην ιστορία. Κάτι πρέπει να βρούμε. Κάτι πρέπει να βρούμε, ώστε να είναι υγιή τα πάντα. Διότι αυτή τη στιγμή λέμε τώρα ότι έχουμε στο θέμα της υγείας τον κορονοϊό, αλλά και στο θέμα του αθλητισμού και εκεί έχουμε ασθενείς. Που είναι ευκαιρία με αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα να το διορθώσουμε. Έτσι είναι πράγματι. Τώρα που είπαμε για τους αγώνες, κύριε Γενικέ, αυτό προφανώς ισχύει και για τις άλλες διαδικασίες. Δηλαδή, πολλοί ρωτάνε και γίνεται ένας λόγος τώρα και για τις εκλογές, για τη Γενική Συνέλευση. Τι γίνεται εκεί? Καταρχάς, για το θέμα της Γενικής Συνέλευσης που ανεβήθη και έχει δοθεί αυτό από το Υπουργείο, ότι όταν τελειώσει όλη αυτή η ιστορία θα γίνει η Γενική Συνέλευση για τον προϋπολογισμό. Τώρα, όσον αφορά τις εκλογές, είναι ένα ζήτημα το οποίο και αυτό εξαρτάται από το πότε τελειώνει αυτή η πανδημία. Ναι. Διότι αν τελειώσει νορμάλ τα θέματα, από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο καθένας ερμηνεύει το πώς κατατοδοκούν, πιστεύω, το νόμο και το άθρο του νόμου. Πιστεύω ότι θα βρεθεί και εκεί λύση. Ναι. Αυτό που λένε για τους Ολυμπιακούς αγώνες και τα λοιπά, τι ισχύει τελικά? Κοιτάξτε να σας πω, το άθρο λέει ότι η θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων των Ομοσπονδιών είναι τετραετής. Και ότι οι εκλογές γίνονται εντός του τετραμήνου μετά τους Ολυμπιακούς αγώνες. Το θέμα είναι ότι πρέπει να ξεπεράσουμε να δούμε ποιο ισχύει από όλα. Το τετραετής ή
το διάστημα που βάζει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Γι' αυτό σας λέω, είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το λύσουν. Ναι. Θα το λύσει η πολιτεία, θα το λύσουν οι νομικοί. Πραγματικά έτσι είναι. Κύριε Γενικέ, έτσι δεν είναι. Ορίστε, σίγουρα έχετε επικοινωνία με σωματεία και τα λοιπά, καταγράφετε την αγωνία τους. Τι λένε, περιμένουν εσάς, τι κινείται στην αθλητική κοινότητα. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή έχω επικοινωνία και εκείνο που λέω, το πρώτο και βασικό μας θέμα και αυτό πρέπει να μας γίνει πλέον το μόνιμο πρόβλημα που έχουμε είναι πότε τελειώνουμε με αυτή την επιδημία και να είμαστε όλοι καλά, να προσέξουμε τους εαυτούς μας, να προσέξουμε που κυκλοφορούμε για να μπορέσουμε να έχουμε αύριο. Έτσι, το πρώτο και βασικό μας θέμα είναι αυτό. Σωστό. Τα άλλα όλα πιστεύω ότι θα λυθούν στην πορεία. Δεν θα είναι τόσο δύσκολα το να βρούμε τις λύσεις, θα τις βρούμε. Αρκεί να είμαστε υγιείς και να ξεπεράσουμε αυτή την πανδημία που υπάρχει σήμερα. Ναι. Κύριε Τσακρώνη, υπάρχει μεγάλη αγωνία στη Θεσσαλονίκη, γιατί ο ΠΑΟ και ο Άρης κατάφεραν και είναι στις τελευταίες θέσεις. Ξέρω ότι είναι πολύ πρόημο και ενδεχομένως να μην το έχετε κουβεντιάσει, αλλά έχει πέσει σαν σενάριο, έστω και επιδερμικά να το έχετε εξετάσει, την πιθανότητα να τελειώσουν τα πρωταθλήματα και να υποβεβαστούν δύο ομάδες χωρίς να έχουν υποβεβαστεί και μαθηματικά? Είναι κάτι που ακόμα δεν το έχετε εξετάσει καθόλου? Κοιτάξτε να δείτε, και αυτό που λέτε, το να πούμε ότι σταματάμε το πρωτάθλημα και οι δύο ομάδες είναι εκεί και πέφτουν, δεν είναι λογικό. Εντάξει, και όταν λέω λογικό, θα πρέπει να δούμε ότι αυτές οι ομάδες μπορεί να είχαν τη δυνατότητα στα επόμενα παιχνίδια να ξεπεράσουν και να φύγουν από εκεί. Εντάξει, είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να κάτσουμε κάτω να το αναλύσουμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, ώστε να μην φέρουμε τα πάνω κάτω. Εντάξει, και όταν είναι και δύο ομάδες τόσο ιστορικές, δεν μπορούμε να το περνάς έτσι εξαπαλών ονείχο. Είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί, θα δούμε πώς μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι ευκαιρία να δούμε, να λειτουργήσει σωστά η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ή το καλύτερο από όλα θα ήταν αυτό που τόσα χρόνια φωνάζει ο πρόεδρος από τότε που ιδρύθηκαν όλα αυτά, ότι καλύτερα είναι να πηγαίνουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, τόσο ώστε να είναι ελεγχήσει η έλεγχη, να μπορούμε να δούμε τις οικονομικές δυνατότητες του κάθε σωματείου, να βάλουμε κάποιες άλλες προϋποθέσεις όσον αφορά τις γηπεδικές εγκαταστάσεις, το ένα το άλλο. Θα πρέπει να δούμε πάρα πολλά πράγματα που είναι ευκαιρία, πιστεύω, τώρα που έγινε αυτό το πράγμα, να τα εξετάσουμε και με λίγη καλή θέληση όλοι να τα πραγματοποιήσουμε. Είπατε κάτι πολύ σωστό πριν για τους νόμους γενικότερα στον ελληνικό αθλητισμό. Δηλαδή υπάρχει το φαινόμενο, ειδικά στο ποδόσφαιρο αλλά και στο μπάσκετ τα τελευταία χρόνια συμβαίνει, να αλλάζουν ομάδες, να αλλάζουν τα πρωταθλήματα, η δομή τους, να αλλάζουν οι διοργανώσεις, τη δομή, χρόνο παραχρόνο νέες αλλαγές, ξανά αναδιάρθρωση. Θα πρέπει κάποια στιγμή, αυτό που λέτε, φαντάζομαι συμφωνείτε, να βρεθεί ένα μοντέλο για το ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ, να μην έχουμε κάθε Μάιο ενστάσεις, αλλαγές, αναδιοργανώσεις, δικαστήρια. Και το θέμα είναι, θέλετε να σας πω και κάτι άλλο, που κατά την άποψή μου είναι αυτό, έτσι δεν ξέρω τι είναι αυτή. Οι πολλές αλλαγές που γίνονται των ξένων, εντάξει, που έρχονται, φεύγουν και τα υπόλοιπα, και αυτό αλλίωση πρωταθλημάτων είναι. Και αυτό είναι αλλίωση του πρωταθλήματος. Έτσι. Για σκεφτείτε το να δείτε. Ναι. Ξέρετε πόσοι παίκτες θα αλλάζουν κάθε χρόνο. Στον διάμεσο του πρωταθλήματος. Κύριε Γενικέ, εγώ τώρα να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου και να πω ότι σε αυτά που γίνονται στο μπάσκετ με αλλαγές αφημί, με αλλαγές πόλεων, συγχωνεύσεις, συμπράξεις κτλ. Πολλοί λένε ότι φταίει και η ΟΚ, ότι μπορούσε και η ΟΚ να το σταματήσει. Ενώ είναι το ΕΣΑΚΙ η λύση. Κοιτάξτε να σας πω κάτι, ούτε το ΕΣΑΚ ούτε το ΕΣΑΚΙ είναι αποκλειστικά. Είναι θέματα της πολιτείας αυτά. Αν ήταν στο Υπουργείο Εθνικής Ανάπτυξης, δεν θα μπορούσαν να γίνονται εύκολα αυτά τα πράγματα. Τώρα, καταρχάς να σας πω κάτι, υπάρχει και το άλλο το αυτό. Βλέπετε ότι άλλοι φέρονται ότι έχουν την αυτή και άλλους βάζουν πρόεδρους. Για τη συνέπεια να αποφεύγουν το οτιδήποτε. Είναι όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει κάποια στιγμή να τα εξαρτήσουμε από την αρχή. Αν θέλουμε να λέμε ότι έχουμε σωστό επαγγελματικό πρωτάθλημα, της Α1 ή στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ, οπουδήποτε είναι, και αν θέλουμε να έχουμε αυτή την κατάσταση που δίνει τη δυνατότητα με τα τόσα παραθυράκια που υπάρχουν και τις τόσες αυτές στον καθένα μας να δημιουργείται σε οποιαδήποτε αντλήψεις. Έτσι είναι πράγματι. Εσείς τώρα στην Πάτρα, έτσι, τα πράγματα είναι κολλημένα και για εσάς. Έχετε κι εσείς πειθαρχήσεις στο μένουμε σπίτι. Κοιτάξτε να δείτε. Στην Πάτρα το φαινόμενο παρουσιάστηκε
ίσως το πρώτο που έγινε ήταν από, ναι, το, ναι, από τους ανθρώπους που είχαν πάει να επισκεφθούν τον Πανάγιο Τάφο και είχαμε και το πρώτο θύμα. Ναι, αλλά και αυτός δεν ήταν από την Πάτρα, ήταν από την Ηλία. Εντάξει, ναι. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τόση μεγάλη ένταση όπως υπάρχει σε άλλες, στην Αθήνα και ξέρω εγώ, στο νοσοκομείο της Πάτρας. Είναι θετικό, αλλά θα πρέπει και εμείς να προσέχουμε. Και είναι κατακριτέο κάποιοι εδώ συμπολίτες μας, οι οποίοι πάνε τα απογευματινές κυρίως ώρες σε ένα πάρκο εκεί στην παραλία και τα υπόλοιπα. Θα πρέπει εκεί να φυλάξουμε. Και το άσχημο είναι ότι βλέπεις ότι είναι ανακατεμένοι νέοι, γέροι και παιδιά και λες γιατί. Εντάξει, ναι, όλοι υποφέρουμε. Κανένας δεν υποφέρει, αλλά το σύνδεμα είναι να υποφέρουμε λιγότερο. Εγώ παραδείγματος χάρη με τα εγγόνια μου μόνο μέσω του Viber τα βλέπω. Γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι πρέπει δυστυχώς. Έτσι είναι. Αλήθεια. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, κάποτε πρέπει να μάθουμε, είμαστε πιο πειθαρχικοί. Να πειθαρχούμε σαν λαός επιτέλους. Ορίστε. Πρέπει να μάθουμε να πειθαρχούμε σαν λαός επιτέλους κάποια στιγμή. Όχι, να σας πω κάτι. Είναι ένα θετικό παράδειγμα ότι έχουμε πειθαρχήσει τόσο πολύ. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Στα δύσκολα φαίνεται ότι κάτι κάνουμε, αλλά ακόμη όπως είπατε υπάρχουν ορισμένοι που δεν καταλαβαίνουν. Και αυτό το ψευτοκαμποηλίκι ότι εγώ είμαι, πως τώρα δεν με πιάνει τίποτα, πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να σταματήσει. Πρέπει όλοι να προσέχουμε και για τους εαυτούς μας και για τους διπλανούς μας. Ακριβώς έτσι είναι. Κύριε Γενικέ, σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε στην παρέα μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και θα περιμένουμε εξελίξεις. Έγινε, έγινε. Στη διάθεσή σας πάντοτε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.